Εμείς τα στηρίζαμε πιο πολύ. Πολύ ξένοι. Είδες, είστε σου καλά. Καλημέρα. Πολύ ξένοι. Να σου πω. Δεν περιμέναμε τόσο... Το είπες πολύ ωραία σήμερα. Να την ξαναβάλουμε. Συγγνώμη, το είπες τέλεια σήμερα. Γιατί σήμερα δεν είχε άγχη. Σου λέει τάπα. Τι κακό κι αυτό. Ακούγεσαι και από το άλλο μικρόφωνο τραγουδίστρια. Θέλει πάντα το δικό της. Λοιπόν, κοίταξε εγώ από το τελευταίο συντή μου. Εάν συγκρίνεις, εάν γράψεις τη σημερινή απόδοση που είχε στο τραγούδι με αυτή της Παρασκευής, έλα. Τι που κάνω και αυτό. Θα πεις κάποιο. Θα πω το 7. Θα σε κριτικάρουμε. Όχι. Και θα πάρουμε ρόλους. Πάμε γκαγκάκι, λεβέντες όλοι. Το είπε σήμερα πάρα πολύ ωραία. Το είπε καλύτερα από την Παρασκευή. Στα live υπάρχει πολύ άγχος πραγματικά. Δηλαδή. Είχε τόσο γρέζι φωνή σου στο Εγώ δηλαδή... αγχώθηκα από το σπίτι, αν με ρωτάς. Αγχώθηκα, λέω γιατί. Είχε γρέζι φωνή σου. Γρέζι, να πούμε ότι τραγουδιστικά. Ήταν και δύο φορές προτινόμενη. Αυτό το βράχνιασμα. Μπράβο, είχε άγχος. Ναι, ρε, φαινόταν ότι είναι ένα τραγουδί. Στη φωνή όμως, γιατί στην κίνηση και σου πραγματικά το γλέντισες. Διαφωνώ κάθετα με τον Ντύσιμο και το λουλούδι, μη μην ταινίσεις το γάμο. Συγγνώμη, αυτό θέλω να σου το πω. Δική μου δουλειά. Δεν πειράζει, ήταν το λέω δουλειά. Να το ακούσει αυτόν που είναι δουλειά. Τη γνώμη μου πάντα βέβαια, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό εδώ όλο όντως και από κάτω τα Χριστούγεννα σε μπλε φόντο. Δηλαδή μου τράβηξε πάρα πολλές φορές το βλέμμα και λέει γιατί τώρα δεν φυσικά έβαλε κάτι δεν άλλο. Ξέρεις, δεν βγήκε άσχημη γιατί είσαι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Ούτως ή άλλως. Αλλά ήθελα δηλαδή, κάτι άλογο. Βέβαια, οι πολυξένοι όμως να πούμε ότι. Δεν ήταν βέβαια. Σου άρεσε έτσι. Δηλαδή όταν ντύθηκε, αισθάνθηκε καλά. Αισθάνθηκες καλά. Ναι, ήταν βασικά ένα χαρούμενο τραγούδι. Ήταν και ο χορευτής που είχε αυτό το στυλ και... Ήθελες κάτι φλαμέγκο στάδιο. Ναι, κάπως έτσι φλαμέγκο, το είχαμε σκεφτεί. Αλλά αυτό δεν ήταν φλαμέγκο, αλλά... αυτό είναι Merry Christmas. Εντάξει. Ναι. Κοίτα. Έχει πολύ... Βάλε το λίγο να ακούσει πώς το έχεις δει, φαντάζομαι. Το έχω δει, 100 φορές το έχω δει. 101. Το αισθάνθηκες ότι είχες πολύ άγχος, το κατάλαβες. Όταν άκουσα τη φωνή μου... Που έτρεμε. Ναι, έτρεμε. Έτρεμες, βράχνιασες από το άγχος. Κατάλαβες. Ενώ σήμερα εδώ πέρα το είπες. Να σου πω κάτι. Και θέλω να ρωτήσω και τα κορίτσια γι' αυτό. Είμαστε πολύ άνετοι στο να κρίνουμε έναν άνθρωπο 18 χρονών που βγαίνει σε ένα stage. Κατάς, με απέναντί του 4 ανθρώπους που είναι πολύ σημαντικοί ο καθένας στο χώρο του. Και η κριτική του έχει μία βάση, έτσι. Και 1500 άτομα. Δηλαδή είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε στο X Factor. Δεν είναι βγήκαμε, τραγουδήσαμε. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Απλά θέλω στον πρωινό ότι... καφέ που είμαι πιο άνετη, πιο. Κακός. Κακός. Πολύ κακός. Σαν φίλος το λέω. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι είμαστε πλέον στο τέταρτο ή στο πέμπτο live. Τα έχω χάσει γιατί τώρα ακούω. Τέταρτο. Στο τέταρτο live δεν δικαιολογεί την έχεις τόσο πολύ άγχος. Αν με ρωτάς. Η δική μου γνώμη πάντα μπορεί να είναι η απόλυτα λανθασμένη. Αλλά μας το εξηγεί τύπου, λέει, ήμουν δύο φορές προτινόμενη. Πραγματικά είχα το άγχος ότι μπορεί. Είμαι σίγουρη ότι αν ξαναβγω προτινόμενη για τρίτη φορά θα φύγω. Το έλεγε. Ήμουν ψυχολογικά προετοιμασμένη. Γι' αυτό και σου να είναι στην αποχώρηση. Εμένα επίσης μ' άρεσε από τα παιδιά που έχουν αποχωρήσει πολύ ξένοι, θεωρώ ότι ήταν αυτή που είπε παιδιά, okay, για μένα το όνειρο τώρα αρχίζει. Πολύ σου χαμογελαστή, θεώρησες ότι έδωσες το καλύτερό σου με το άγχος σου και με όλα αυτά. Ήσουν και, θεωρώ ότι είχες και λίγα νεύρα βέβαια, φαινόταν ότι ήσουν λίγο τσιτωμένη. Ήσουν λίγο. Δεν ήμουν λίγο τσιτωμένη όπως λες και εσύ, γιατί πιο πολύ επικεντρώθηκαν τόσο στην εμφάνιση που δεν είναι δική μου δουλειά. Εσύ δεν έχεις, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε λόγο να πείτε, να σας πω ενδυματολόγια. Συγγνώμη, όμως είναι λίγο του. Δεν λέω να κάνεις μια καθολική αλλαγή στον ντύσιμο, γιατί μάλλον το έχει φανταστεί κάπως. Αλλά να πεις, παιδιά, μήπως. Ξέρεις τι γίνεται, να μην... και επηρεάζεσαι. Όταν είναι 5-6 άνθρωποι γύρω από σένα και σου λένε φοβερή, είσαι πολύ ωραία, δεν μπορείς να καταλάβεις ο ίδιος. Και εγώ τι δεν πάει καλά πάνω σου. Τι είπες. Μου άρεσε με την πολυξενική, το είπα. Μου άρεσε. Παιδιά, είναι διαφορετικά τα γούστα. Επίσης είναι διαφορετικό το πώς βλέπεις τον έναν άνθρωπο στο live. Ναι. Μπορεί να τσάρεις και εσύ και να το υποστήριζες σαν ρούχο. Και ίσως επηρεάζει η εμφάνισή σου φωνητικά και το look. Μπορεί να έβγαινες δηλαδή χωρίς καθόλου άγχος και να λέγανε όλοι «Α, το στήριξε το ρούχο οι πολύ ξένοι». Ξέρεις, το παρασέρνει όλο αυτό το κλίμα. Πάντως εγώ νιώθω πολύ τυχαίρη που κατάφερα να μπω στο X Factor. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα το να δείξω κάποια πράγματα. Ίσως οι επιλογές των τραγουδιών να μην με βοήθησαν τόσο πολύ, ναι. Αλλά είμαι μικρή ακόμα, είμαι 18 χρόνων. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορέσω να δείξω το τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους και από την παραγωγή και την κριτική επιτροπή για όλα αυτά που μου είπανε. Εγώ πέρασα πολύ ωραία, δέθηκα με τα παιδιά, το διασκέδασα και από εκεί και πέρα συνεχίζω.
Μπράβο. Να και έχει και την ευκαιρία να έρθει δύο φορές στον καφέ. Να πούμε ότι. Αυτό που το πα. Πουθενά, ξέρει καλά, γιατί δύο φορές είναι σημαντικές και εμείς να δύο ακόμα μείναν. Τρεις δεν είναι. Τέσσερις βία. Τέσσερα live. Βία, τέσσερα live. Τέσσερα live και μετά μας βγάζει κριτική επιτροπή. Να δούμε λίγο όλο το backstage τη ψηφοφορία. Που είναι πολύ σημαντική στιγμή, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα και πολύ αυτή τη στιγμή που μέσα και... σου ανακοινώνεται ότι πρέπει να πούμε. Είναι και η Καμπούρη και ο Λιανός, καταλαβαίνεις. Δίνουν ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί. Μου αρέσουν τότε γιατί έχουν δεθεί, είσαστε συναισθηματικά πια πολύ δεμένοι με τα παιδιά και φαίνεται. Όσο χαίρομαι που βλέπουν. Πάντα μας εμψυχώνουν πριν το live. Και φυσικά στέλνουμε τη Βασίλισσα του X Factor, Κατερίνα Καινούργιο. Είναι ο K9. Καταλαβαίνετε, η Βασίλισσα που στέφει με επιτυχία τη συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν.